Μετά τη συζήτηση που έγινε στη διάρκεια της τρίτης συνεδρίασης της Επιτροπής, έχουμε τις νομοτεχνικές βελτιώσεις του κυρίου Υπουργού και μία επιστολή ενός μεγάλου ιδιωτικού ναυπηγείου που δείχνει ενδιαφέρον για την Ελευσίνα. Βέβαια, στην προηγούμενη συνεδρίαση ο κύριος Υπουργός ανέλησε γνωστά ζητήματα, μίλησε πιο ξεκάθαρα ότι η κυβέρνηση μέσα από αυτό το νομοθέτημα θέλει να εξουσιοδοτηθεί ο Υπουργός Ανάπτυξης για να εκπροσωπήσει τους διάφορους φορείς του δημοσίου στο δικαστήριο και να υπογράψει ότι είναι αποδεκτό το σχέδιο εξυγίασης. Δικαιολογεί ότι ο λόγος ύπαρξης νομοθετήματος, αν και δεν χρειαζόταν, είναι όμως απέτηση του πολεμικού ναυτικού, γιατί είχε υπολογίσει ένα χρέος 80 εκατομμυρίων ευρώ, που φτάνει όμως τα 155, και έτσι θα αποφύγουν τον οποιονδήποτε κίνδυνο στο μέλλον να υπάρξει μήνυση για απιστία. Είπατε ακόμα ότι μετά την ψήφιση αυτού του νομοθετήματος θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευση με τους ιδιώτες πιστωτές, γι' αυτό δεν μπορείτε να βάλετε οριστικά νούμερα. Αλλά τα νούμερα θα έχουν αλλάξει τη μέρα που θα πάτε στο δικαστήριο. Συνεπώς ψηφίζουμε γενικές αρχές. Είναι αυτός ο λόγος βεβαίως που χρησιμοποιείται τον όρο ορολογία, ενδεικτικό περιεχόμενο συμφωνίας εξυγίασης. Και επαναλάβατε πολλαπλώς ότι το μοντέλο που θα εφαρμοστεί είναι αυτό της ΣΥΡΟΥ που προωθήθηκε επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Μικρότερης βέβαια κλίμακας, όμως ο ίδιος ο επενδυτής ξέρει το μοντέλο, έχει επιτύχει. Γι' αυτό εξάλλου και ο επενδυτής στην ακρόαση φορέων ευχαρίστησε πολλαπλώς και το ΣΥΡΙΖΑ για την αντίστοιχη παράδοση του νεωρίου ΣΥΡΟΥ, αλλά και για το κλείσιμο της πρώτης συμφωνίας για την παράδοση ναυπηγείων Ελευσίνας. Αυτούς επικαλεστήκατε ως λόγους αυτό το νομοθέτημα, όπου λείπει η σαφήνεια και δέσμευση. Αλλά να σας πω, και σαφές να ήταν και δεσμευτικό, το ΚΚΕ δεν θα την ψήφισε, για να είμαστε ειλικρινείς, γιατί ξέρουμε καλά ότι αυτό που εσείς ονομάζετε εξυγίανση είναι ένα νομοσχέδιο κομμένο και ραμμένο στα μέτρα του επενδυτή, όπου προβλέπονται προκλητικές και απαράδεκτες ευνοϊκές ρυθμίσεις με διαγραφή που φτάνουν το 100% προς τα ασφαλιστικά περίπου, προς τα ασφαλιστικά ταμεία, το δημόσιο, τόκους και άλλα, πάμπολες, ευκολίες, πληρωμές και ούτε καθεξής. Την ίδια ώρα δεκάδες χιλιάδες λαϊκές κατοικίες βγαίνουν σε πληστηριασμό. Αυτό είναι το ταξικό, βάρβαρο, απάνθρωπο σύστημά σας. Ευνοείτε το καπιταλιστικό κέρδος σε βάρος του λαού, τσακίζοντας λαϊκές ανάγκες. Όμως ποιος είναι ο επενδυτής και τι στόχο εξυπηρετεί? Επενδυτής είναι η ελληνοαμερικανική εταιρεία ONEX. Χρειάζονται τα ναυπηγεία Ελευσίνας σαν σημείο ναύπηγο επισκευής για τον έκτο στόλο, μετατρέποντας σε συνδυασμό με τη Σούδα και τη ΣΥΡΟ ολόκληρη την Ελλάδα σε μόνιμο αγκυροβόλιο και ορμητήριό του για τα δολοφονικά νατοϊκά σχέδια σε όλη την περιοχή. Συνεπώς, ο σχεδιασμός εντάσσεται στη γεωστρατηγική αναβάθμιση της στρατηγικής συμφωνίας Ελλάδα-ΣΥΠΑ που ξεκίνησε ο ΣΥΡΙΖΑ και συνεχίζει σήμερα η Νέα Δημοκρατία, μπλέκοντας το λαό και τη χώρα στους επικίνδυνους υπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς. Οι εξελίξεις στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου επιταχύνονται με βάση και τον υπεριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία και τις εξελίξεις στην ενέργεια, και από την αρχή τα ναυπηγεία είχαν ζήτηση και έντονους ανταγωνισμούς. Η κυβέρνηση είχε αποφασίσει και αυτό σήμερα προωθεί με αυτό το νομοσχέδιο, δηλαδή business που πάνε να στηθούν για ανάγκες του ΝΑΤΟ με χρήμα του ελληνικού λαού και βασικές υποδομές της χώρας στα χέρια ντόπιων και ξένων επιχειρηματικών ομίλων. Εξάλλου είναι γνωστές οι δηλώσεις του πρώην αλλά και του σημερινού Αμερικανού πρέσβη στη χώρα μας για το ναυπηγείο της Ελευσίνας. Και εσείς κύριε Υπουργέ δουλέψατε πάρα πολύ, το παραδεχόμαστε. Ότι είχε ζήτηση το ναυπηγείο είναι γνωστό και φαίνεται και από την επιστολή που λάβαμε οι βουλευτές από επώνυμο μεγάλο εγχώριο ναυπηγείο που δήλωσε ενδιαφέρον.
Συνεπώς είναι και ψεύτικο το δίλημα που βάζετε, ότι αν δεν περάσει το νομοθέτημα τότε θα κλείσει το ναυπηγείο ή θα χάσουν εργασία δεδουλευμένα αποζημιώσεις οι εργαζόμενοι. Είναι φανερό λοιπόν ότι βιάζεστε και ποιος την πληρώνει, οι εργαζόμενοι, όπως την πλήρωσαν και στην περίπτωση του νεορίου. Ωστόσο, δώσατε πριν από λίγο τις τεχνικές βελτιώσεις. Από όσα προλάβαμε να δούμε, είναι θετικές. Είναι κάτω από την πίεση των εργαζομένων και της κινητοποίησης του υγιούς ταξικού κινήματος. Ικανοποιείται, φαίνεται να ικανοποιούνται ορισμένα αιτήματα και δείχνουν ότι οι αγώνες ποτέ δεν πάνε χαμένοι. Περιέχονται βέβαια στο νομοθέτημα, ενώ λέγατε ότι δεν θα μπορούσαν, να λοιπόν που τα γράψατε, όμως δεν αλλάζουν την ουσία. Δεν υπάρχει καμία δέσμευση για επαναπρόσληψη, πολύ περισσότερο με όρους και συμβάσεις και τα δικαιώματα που αυτοί έχουν σήμερα. Ωστόσο, οι πιέσεις θα συνεχίζονται για πλήρη δικαίωση, δηλαδή πήραν αυτά, αλλά και όσα υπολείπονται. Τώρα, μερικά λόγια για υπόλοιπα άρθρα που δεν τοποθετηθήκαμε και δεν έχουν σχέση με τα ναυπηγεία της Ελευσίνας, αλλά ικανοποιούν άλλες ανάγκες τουριστικών επιχειρήσεων σε βάρος συμφερόντων του λαού, αλλά και του περιβάλλοντος. Το άρθρο 5. Η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι θα αντιμετωπίσει τη μη σωστή εφαρμογή από τον κύριο της επένδυσης της πολεοδομικής μελέτης για την ανάπτυξη παραθεριστικού τουριστικού χωριού και αφορούν σε κενά και ασάφειες του νόμου σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς των τμήματων του ακινήτου που καταλαμβάνονται από κοινόχρηστους και κοινοφελείς χώρους, την τήρηση διαδικασίας διαμόρφωσης και πιστοποίησης των κοινόχρηστων έργων υποδομής κλπ. Να μην τα λέω. Περιέχονται στο άρθρο. Ουσιαστικά, μέσα από αυτό το άρθρο υλοποιούνται απαιτήσεις επιχειρηματιών και είναι πρόσχημα η δήθεν σωστή εφαρμογή. Το κύριο ζήτημα εδώ δεν φαίνεται και δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο άλλο νομοθετικό πλαίσιο. Ποιο είναι όμως το κύριο ζήτημα? Πρώτον, αν η γη στην οποία θα δημιουργηθεί το παραθεριστικό τουριστικό χωριό είναι κρατική ή ιδιωτική, αν ανήκει σε οικοδομικούς συνεταιρισμούς, αν ανήκει στο Δήμο κλπ. Και τι σημαίνει για τον επενδυτή του παραχωρούν το δικαίωμα χρήσης, χρησικτησία? Τον οικιάζουν για 99 χρόνια? Σας ρωτάμε. Αφού αν είναι κρατική, το πιθανότερο είναι ότι ανήκει στο τοπικό. Δεύτερον, τι σημαίνει αντιμετωπίζονται κενά και ασάφειες? Αφού υποτίθεται ότι η πολεοδομική μελέτη και ο κανονισμός θα πρέπει να προβλέπει κοινόχρηστους χώρους, οι οποίοι πρέπει να δημιουργηθούν και να μην καταπατώνται, ούτε να οικοδομούνται με πρόσθετα κτίσματα κατοικιών κλπ, αλλά να παραμένουν ελεύθεροι και κοινόχρηστοι. Τρίτον, γιατί να περιορίζονται μόνο στους κοινόχρηστους χώρους που θα ανήκουν σε δήμους? Τα υπόλοιπα δηλαδή πάει χάθηκαν αν είναι κρατικά? Δηλαδή τελικά επιδοτούνται οι επιχειρηματικοί όμιλοι στον τουρισμό με τσάμπα κρατική γη? Γιατί εμείς αυτό καταλαβαίνουμε. Τελικά ικανοποιούνται όλα τα αιτήματα του τουριστικού κεφαλαίου για όρους δόμησης, μεγέθη, ζώνης κλπ. Με μόνη προϋπόθεση να τα περιλαμβάνουν οι μελέτες και να τα μεταγράφουν με συμβολογραφικές πράξεις στα υποθηκοφυλάκια και στα κτηματολογικά γραφεία. Ωστόσο, η απώλεια εκτάσεων που μπορεί να είναι παραγωγική γεωρική γη ή και κρατικά δάση, τότε τι κάνετε? Υποβαθμίζεται το περιβάλλον στο βωμό του κέρδους. Φυσικά θα το καταψηφίσουμε το άρθρο 5. Σε ό,τι αφορά το άρθρο 11, ορίζει τη δημιουργία δύο Ινστιτούτων. Χρειάζονται? Ναι, χρειάζονται τα συγκεκριμένα Ινστιτούτα. Το ποιο είναι όμως, και δεν έχουμε αντίρρηση στη δημιουργία τους όμως, ποιο είναι το προβληματικό?
είναι ότι το κριτήριο ανάπτυξης των ερευνητικών κέντρων και ερευνητικών υποδομών, όπως αποτυπώνεται στην ανάλυση των συνεπειών της ρύθμισης, είναι η αποδοτικότερη σύνδεση με την αγορά, η προσέλκυση επενδύσεων, η διεθνής ανταγωνιστικότητα κλπ. Δηλαδή, ο σχεδιασμός ανάπτυξης των ερευνητικών υποδομών δεν γίνεται ορθολογικά με βάση τις ανάγκες της κοινωνίας, αλλά καθορίζεται από τι θεωρείται κερδοφόρο και ανταγωνιστικό από το κεφάλαιο. Αυτός είναι ο λόγος που θα εκφραστούμε με το παρόν. Στο άρθρο 12. Το να υπάρχει κάποιος έλεγχος στις εταιρείες που επενδύουν σε έρευνα και ανάπτυξη από ορκωτούς ορολογιστές είναι σωστό, είναι καλό. Όπως καλό είναι και η αύξηση του δείγματος, του δειγματοληπτικού ελέγχου από 5 σε 15%. Ωστόσο, η ουσία του προσανατολισμού και σχεδιασμού της έρευνας από το κεφάλαιο δεν αλλάζει. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο και εμείς θα εκφραστούμε και πάλι με το παρόν. Καταληκτικά, καταψηφίζουμε το παρόν νομοσχέδιο. Για μας η αξιοποίηση των ναυπηγείων σε συνδυασμό με την ολόκληρη ουσιαστική αναβάθμιση του ρόλου του εργάτη στην παραγωγή και στον εργατικό κοινωνικό έλεγχο θα αποτελούν βασικές προτεραιότητες. Οι αποκλειστικά σύγχρονες και ασφαλείς κοινωνικοποιημένες ναυπηγοεπισκευαστικές μονάδες θα εξασφαλίζουν άρτια εκπαίδευση των εργαζομένων με πρόγραμμα σπουδών, τεχνικά μέσα και πρακτική άσκηση που ανταποκρίνονται στις μεγάλες απαιτήσεις της επιστήμης και της τεχνολογίας, εξασφαλίζοντας σταθερή δουλειά με προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, ισόρροπη παρέμβαση του ανθρώπου στο περιβάλλον, όθηση στους κλάδους της βιομηχανικής παραγωγής. Συνεπώς, με βάση αυτή τη θέση μας, δεν μπορούμε να ψηφίσουμε, αντίθετα καταψηφίζουμε το παρόν νομοσχέδιο.